Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι. Empties μακιγιάζ, σας το χρωστώ. Έχει πολλά μακιγιάζο πράγματα και τα περισσότερα είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε πάμε μπαμ να ξεκινήσουμε, γιατί έχω πολύ ωραία πράγματα να σας δείξω. Ξεκινώ με κάτι κακό, την έχω ξανακριτικάρει τη συγκεκριμένη μάσκαρα και είναι η False Lash Superstar X Fiber της L'Oreal. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Είναι σε δύο φάσεις, έχει ένα λευκό primer, ψέματα λέω, έχει ένα μαύρο primer με fibers. Μ' αρέσουν πάρα πολύ μάσκαρα με fibers, εγώ να σας πω. Και έχει και αυτό εδώ που είναι το νούμερο 1, αυτό είναι το primer και μετά βάζεις τα fibers, σωτηρία συγκεντρώσου. Έχω πάρα πολύ καιρό να τα χρησιμοποιήσω. Δεν έκανε απολύτως τίποτα στις βλεφαρίδες μου. Τις κόλλαγε πάρα πολύ μεταξύ τους. Δεν τους έδινε μήκος, δεν τους έδινε όγκο. Δεν έκανε τίποτα για τις βλεφαρίδες μου. Και έχω πολύ εύκολες βλεφαρίδες. Έχω μακριές και πολλές βλεφαρίδες. Κι όμως ήταν χάλια. Οπότε ένα μεγάλο νο από μένα. Συνεχίζω αρνητικά. Πάλι με μάσκαρα. Με τις Maybelline. Με ψέματα λέω. Με τις Bourjois, την Volume Reveal, τη Radiant Black, η οποία έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη εδώ, πολύ έξυπνη συσκευασία. Πλαστικό βουρτσάκι, επίσης δεν κάνει απολύτως τίποτα για τις βλεφαρίδες σας. Μην πείτε καν στον κόπο να την αγοράσετε, έχει πολύ έντονη μυρωδιά και εμένα μου ερέθιζε και τα μάτια. Δεν μου άρεσε καθόλου σαν προϊόν. Συνεχίζω με κάτι που μου άρεσε. Και είναι το αγαπημένο μου concealer drugstore της NYX, το HD Studio Photogenic, το έχω στην απόχρωση CW2. Αν το πιστεύετε είναι πιο ανοιχτόχρωμη από την 1. Είναι θερμή απόχρωση. Α, κάτι είχε μέσα. Κάτι είχε μείνει μέσα. Κάτι λίγο. Έχει ωραία κάλυψη, έχει φυσικό αποτέλεσμα, πολύ καλή διάρκεια. Οικονομικό, είναι πάρα πολύ ωραίο κονσίλερ. Αν αναζητάτε ένα υγρό κονσίλερ και αν σας έχουν σπάσει τα μαλλιά μου στη μούρη μου και εμένα μου έχουν σπάσει τα νεύρα, είναι πολύ καλή επιλογή. Θα το αγοράσω σίγουρα ξανά. Μία μάσκαρα που είχα για αιώνες είναι μία μάσκαρα φρυδιών της L'Oreal Brow Artist Plumper στην απόχρωση Medium Dark και είναι πάρα πολύ ωραία. Θεωρητικά έχει fibers, εγώ δεν τα βλέπα ποτέ τα fibers στα φρυδιά μου, αλλά εδώ στο βουρτσάκι τα βλέπω. Στα φρύδια δεν τα καταλάβαινα. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ματ, δεν αφήνει τα φρύδια να γυαλίζουν λες και τα έχεις βρέξει με νερό. Έλα, αφήστε επιτέλους. Κρατάει τα φρύδια. Έχω μακριές τρίχες στα φρύδια μου και τις κρατάει πάρα πολύ ωραία όλη μέρα. Ένα προϊόν που αμέσως θα πάω να το αγοράσω ξανά τώρα που μου τελείωσε. Κάτι που δεν θα αγόραζα ξανά σε αυτή την απόχρωση είναι από Absolute New York το Velvet Lippy στην απόχρωση 21 Fatal. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ το κόκκινο εμένα. Είναι ένα προϊόν που θα χαρίσω, δεν είναι empty, αλλά θα το χαρίσω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Η απόχρωση του δεν μ' αρέσει καθόλου και δεν έχει καμία σχέση και με το tube. Και αυτό δεν μου άρεσε. Κατά τα άλλα, σαν φόρμουλα, τα Velvet Lippies της Absolute New York μου αρέσουν. Έχω ένα άλλο nude βερικοκί, το οποίο το φοράω πολύ. Η συγκεκριμένη με απογοήτευσε σαν απόχρωση. Μία εκπληκτική σκιά είναι από τον Gore, έχουν σβηστεί όλα τα γράμματα, από τα Twist Eyeshadows, την έχω ούτε και εγώ ξέρω πόσα χρόνια. Είναι ένα φανταστικό μπρονζέ και αυτή τη στιγμή την πετάω γιατί έχει λήξει εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πολύ ωραίο μπρονζέ, πολύ ωραίο μεταλλικό χρώμα, εκπληκτική διάρκεια. Με το που στεγνώσει δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά όμως. Κάτι πολύ δύσκολο για κρεμμόδι σκιά. Είναι μια σκιά που ξανά θα αγοράσω και θέλω πολύ να την πάρω και στη σαμπανή της απόχρωση. Και αυτή πολύ ωραία λάμψη όταν την είχα δοκιμάσει στο χέρι μου. Οπότε σίγουρα ένα προϊόν που σας συστήνω, αν παίρνετε μονές σκιές, αν δεν προτιμάτε παλέτες και θέλετε μονές σκιές, αυτές είναι εκπληκτικές. Ξανά μάνα μάσκαρα και αυτή τη στιγμή είναι από Bella Oggi ή Belvedere, Drama Effect. Έρχεται με αυτό τεράστιο τρίχινο βουρτσάκι και είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Αν θέλετε όγκος σου βλεφαρίδες, αυτό που θέλω εγώ, μου δίνει και ωραίο μήκος, αλλά ειδικά όγκος. Ήτανε μπαμ, πολύ ωραίο φε. Την παίρνω από το Beauty Case από το Βόλο. Αν θέλετε μια πολύ οικονομική μάσκαρα,
Τέλεια. Ένα σφουγγαράκι που πέθανε εντελώς ήταν αυτό εδώ από τα H&M. Και ενώ τα σφουγγαράκια του H&M δεν μου αρέσουν καθόλου, αυτό εδώ μου άρεσε πολύ, όλος παραδόξως. Είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και σίγουρα θα αγοράσω ξανά αυτά εδώ τα σφουγγαράκια που κάνουν αυτά τα νερά και που είναι σε αυτό το σχήμα με τις καμπύλες. Μία μάσκαρα που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν από Jelly Pong Pong, η Fairy Lashes Mascara, η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα στις βλεφαρίδες μου. Πολύ ωραίο τρίχινο βουρτσάκι, ωραίο μαύρο χρώμα, τίποτα. Ούτε μήκος, ούτε όγκο, δεν σας τη συστήνω. Αντιθέτως, η αγαπημένη μου μάσκαρα όλων των εποχών, ξέρετε ποια είναι, είναι η Kiko Milano, η Extra Sculpt Volume Mascara, η οποία είναι η μάσκαρα που αγοράζω ξανά και ξανά και ξανά όποτε πάω στη Γαλλία, γιατί είναι η αγαπημένη μου μάσκαρα. Δίνει το καλύτερο μήκος και όγκο που έχω δει εγώ σε drugstore μάσκαρα. Είναι φανταστική, έχει αυτό το λίγο φοβιστικό, τεράστιο βουρτσάκι, το οποίο όμως δίνει τόσο φανταστικό αποτέλεσμα. Όποια την έχει χρησιμοποιήσει που της την έχω συστήσει, μου έχει πει ναι, είναι εκπληκτική. Σας τη συστήνω σίγουρα να την τσεκάρετε από Kiko, είναι από τα καλύτερά τους προϊόντα. Κοιτάξτε τη σκιά του κορέ. Τύπο της. Μία παλιτίτσα με ρούζ από H&M, που την έχω εδώ και 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Είναι η Make Me Blush και είναι πολύ ωραία ρούζ, παιδιά. Ξέρω, δεν το πιστεύετε, αλλά ήταν πολύ ωραία ρούζ. Ειδικά αυτό το, ας πούμε, ροδακινί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο για ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Και αυτό που ήταν κάτι ανάμεσα σε ρούζ και μπρόνζερ. Πώς τα βάζω έτσι, Παναγία μου. Ήταν επίσης πολύ ωραίο. Πλέον, εντάξει, τα έχουν παίξει. Δεν κάνουν καλά blend, κάνουν patches κτλ. Γιατί όχι απλά έχουν λήξει. 12 μήνες έλεγε και εγώ τα έχω 3,5 χρόνια. Αλλά είναι πολύ ωραίες αυτές οι παλετίτσες τους. Μην τις φοβάστε. Ένα άλλο προϊόν από Kiko που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν η βάση για τα μάτια, το primer για τις σκιές, το οποίο είχε μια πάρα πολύ λιπαρή σύνθεση, δεν κάλυπτε καθόλου, δεν έχει και σχεδόν καθόλου μέσα, δεν κάλυπτε καθόλου το χρώμα των ματιών, βλέπετε, δεν φαίνεται, δεν έχει κάλυψη, υπερβολικά λιπαρή, δεν κράταγαν οι σκιές επάνω της καθόλου καλά, έβγαζε λιπαρότητα κι άλλη κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι σκιές κάνανε γραμμές. Ένα προϊόν που σας λέω να αποφύγετε από τα Kiko. Άλλο ένα προϊόν βάσης προσώπου που είναι φανταστικό και είναι ένα κρυμμένο διαμαντάκι στις πολύ οικονομικές εταιρείες. Είναι από Essence το Show Glow Cream to Powder Highlighter στην απόδοση 20 Bright Up Your Life και είναι αυτό εδώ το ροζ, το οποίο τώρα το πετάω γιατί έχει λήξει και αυτό. Το έχω 4 χρόνια. Εκπληκτικό highlighter. Θα το βάλω στο άλλο χέρι. Είναι pouty, δηλαδή δεν βγαίνει, δεν το σκάβεις για να βγει, απλά πιέζεται ουσιαστικά. Έχει μια φανταστική γυαλάδα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στο χέρι μου. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πολύ καλή διάρκεια, πάρα πολύ οικονομικό, πολύ ωραία απόχρωση, δεν μετακινεί το foundation από κάτω. Δεν έχω, πήγα να πω, δεν έχω αρκετά καλά λόγια να πω, το οποίο το λέμε στα αγγλικά, το ξέρω και το κάνουμε μετάφραση όλες οι ελληνίδες vloggers και είναι τραγικό, αλλά ναι, δεν έχω αρκετά λόγια να πω. Καλά. Ένα προϊόν για τα χείλη της Essence που δεν μου άρεσε καθόλου είναι το Stay Matte Lip Cream. Το είχα στην απόχρωση 3 Soft Nude. Ήταν μια πολύ ωραία απόχρωση και το πετάω γιατί είναι τραγικό. Δεν στεγνώνει ποτέ, μυρίζει κιόλας άσχημα πλέον, πολύ άσχημα πλέον γιατί έχει λήξει. Δεν είναι ματ, δεν μένει ποτέ ματ. Κολλάει, μαζεύεται εδώ και κάνει και αυτή την αντιαισθητική άσπρη γραμμή ανάμεσα στα χείλη. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δύο κραγιόν που έμεινα τραγικά απογοητευμένη γιατί μου άρεσαν σαν φόρμουλα, αλλά χάλασαν, είναι από Wet n Wild. Τα δύο matte κραγιόν, το ένα είναι το Berry Doll και το άλλο είναι το In The Flesh.
πολύ ωραίες αποχρώσεις, δύο nude αποχρώσεις, η μία πιο καφετή, η άλλη πιο έντονη τριανταφυλή. Είναι αυτά τα δύο matte, θυμίζουν πάρα πολύ τα matte της Golden Rose, αλλά παιδιά, βρωμήσανε. Μυρίζουν τόσο απέσια που δεν θέλω καν να τα φέρνω κοντά στα χείλη μου. Με απόφυσε πάρα πολύ, τα είχα αφήσει για 1-2 μήνες στην άκρη και πήγα να τα ανοίξω να τα φορέσω και βρωμάνε. Και εδώ τώρα που κάνω το swatch. Και έπαθα σοκ. Δεν τα έχω τόσο πολύ καιρό που να βρωμάνε, λέει 18 μήνες εδώ και εγώ δεν τα έχω 18 μήνες. Μου κάνει πολύ κακή εντύπωση, βέβαια μιλάμε για πολύ οικονομικά προϊόντα, αλλά και πάλι δεν είναι προϊόντα που θα σας σύστηνα εγώ. Μαζέψτε καλύτερα παραπάνω χρήματα και πάρτε ένα κραγιόν, αλλά να είναι καλό κραγιόν. Να μην βγάλετε ουρά άμα το φορέσετε. Και τώρα έχω foundation. Ένα foundation που δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου μα καθόλου είναι το Fit Me Matte & Poreless της Maybelline, για το οποίο όλες λένε τα καλύτερα λόγια και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη όταν ήρθε στην Ελλάδα και ήθελα να το δοκιμάσω, από την απόδοση 105 Natural Ivory. Έχει πολύ ωραίους υποτόνους, έχει αρκετές αποχρώσεις, δεν είναι matte. Δεν είναι καθόλου matte. Και δεν είναι καθόλου καλυπτικό. Πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, δεν μου άρεσε καθόλου. Τι λέει, Natural Seamless Finish, Mattifies and Refines Pores, ούτε καν. Και καθόλου καλή διάρκεια, αυτό ήταν το χειρότερο. Άντε πες, δεν θες πολύ κάλυψη και είσαι ok με το να μην έχει πολύ κάλυψη. Δεν έχει καθόλου διάρκεια, καθόλου καλή διάρκεια. Δεν θέλω να φοράω ένα foundation το οποίο φεύγει αμέσως από το πρόσωπό μου. Δεν θα σας το σύστηνα εγώ. Αν θέλετε ένα οικονομικό foundation το οποίο να είναι matte και το οποίο να μένει όλη μέρα στο πρόσωπό σας, Note Cosmetics, το Mattifying Extreme Wear Foundation με SPF 15, έχω την απόχρωση 1 beige και είναι το πιο matte και σταθερό foundation με τέτοια drugstore τιμή. Έχει 10 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Το αγοράζω από το Beauty Case. Υπάρχει και στο Daphne. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει καθόλου μέσα? Α, κάτι έχει. Πολύ πολύ καλή κάλυψη. Πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό foundation, ακριβώς για τη διάρκεια του και για το αποτέλεσμά του. Και εγώ που έχω ξηροδερμία σε κάποια σημεία, έχω ξηρότητα, δεν μου δημιουργεί patches, δεν μένει στα σημεία τα ξηρά. Στις κοπέλες που το έχω χρησιμοποιήσει που έχουν λιπαρότητα έχουν μείνει matte για πάρα πολλές ώρες, οπότε μένα μου αρέσει, το έχω αγοράσει φυσικά ξανά άλλες 2-3 φορές. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Άλλο ένα που ήμουνα διχασμένη γι' αυτό είναι από VC το Derma Blend. Το έχω στην απόχρωση 15 Opal, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλή απόχρωση γιατί οξυδωνόταν πάρα πολύ και πορτοκάλιζε. Έχει καλή κάλυψη, έχει μια μέτρια κάλυψη. Δεν έχει τόσο καλή διάρκεια όσο υπόσχεται για 16 ώρες, ούτε καν. Εμένα δεν μου κράταγε από το πρωί μέχρι το απόγευμα που γυρνούσα στο σπίτι. Και μου έβγαζε και μία περίεργη λιπαρότητα. Δεν είναι ένα foundation που εγώ θα αγόραζα ξανά. Δεν μου άρεσε. Ήμουν αδιχασμένη, μου άρεσε η καλύψή του, δεν μου άρεσε όμως η διάρκεια του. Δεν έχει όλα όσα θέλω σε ένα foundation, οπότε δεν θα το επέλεγα ξανά. Αντιθέτως, κάτι που επέλεξα ξανά και το έχω χωρίς καπάκι αυτή τη στιγμή είναι το Double Wear, το έχω στην απόχρωση 1-1. Έχει διάφορους υποτόνους, έχει θερμούς, έχει ψυχρούς υποτόνους, έχει neutral. Εγώ έχω το ουδέτερο, το Ivory Nude. Είναι το πιο σταθερό foundation που θα φορέσετε. Είναι στόκος, έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Έχει τραγικό flashback στις φωτογραφίες, οπότε μην το φορέσετε αν σκοπεύετε να βγάλετε φωτογραφίες. Αλλά αν θέλετε ένα foundation καλό, το οποίο να το φοράτε το πρωί, να μένει μέχρι το βράδυ και να σας καλύπτει όλες τις ατέλειες, είναι το foundation για σας. Είναι τσιμπημένο, εγώ τώρα που είχε ένα 40% EST το ξαναπήρα και είχε 28 ευρώ, πήρα και με 5 ευρώ μία αντλία γιατί δεν βολεύει έτσι όπως είναι. Και η αντλία την φόρεσα και σε αυτό και στο καινούργιο μπουκάλι. Το επιλέγω ξανά και ξανά γιατί θέλω το foundation που θα φοράω καθημερινά να μένει όλη μέρα στο πρόσωπό μου και να μην χρειάζεται να κάνω touch-ups κατά τη διάρκεια της μέρας, να μην χρειάζεται να φρεσκάρω το μακιγιάζ μου.
Αυτή τη στιγμή έχω λούσει τα μαλλιά μου, είμαι βαμμένη από το προηγούμενο βίντεο. Έχει βραχεί το πρόσωπό μου, το έχω σκουπίσει και το foundation είναι στη θέση του, γιατί είναι εκπληκτικό. Αν έχετε πολύ ξηρή επιδερμίδα, όχι. Επίσης, αν δεν θέλετε να έχει τόσο πολύ κάλυψη, έχει βγει και καινούργια του έκδοση που είναι πολύ πιο ελαφρύ. Αν θέλετε ακόμα περισσότερη κάλυψη από αυτό, υπάρχει και το Maximum Cover Wear, το οποίο έχει την απίστευτη κάλυψη και το οποίο δεν έχει και flashback. Αλλά μιλάμε για ένα βαρύ foundation. Και αυτό και το Maximum Cover. Το καινούργιο τους είναι πολύ πιο ελαφρύ, οπότε αν θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, αλλά το ίδιο καλό σε διάρκεια, μπορείτε να επιλέξετε το άλλο. Είναι αρκετά τσιμπημένο, το ξέρω. Μπορείτε όμως να περιμένετε στις εκπτώσεις. Κάνει πολύ καλές εκπτώσεις η Estée Lauder. Έβαλε, όπως σας είπα, 40%, βγήκε από σχεδόν 50 ευρώ στα 28. Οπότε αξίζει τα χρήματά του. Τουλάχιστον τα εκπτωτικά χρήματά του. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα. Προσπάθησα να μην μιλάω 100 ώρες για το καθένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα σας δω αύριο. Να είστε όλες καλά. Σας αγαπώ πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας όπως κάθε μέρα. Σας φιλώ.